Η Αρμενία υπερασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην παγκόσμια σκηνή, όπως αποδεικνύεται από την επικείμενη κοινή στρατιωτική άσκηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ενδεχόμενο επικύρωση του καταστατικού της Ρώμης, σύμφωνα με τα λόγια Αρμένιου βουλευτή. Αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες στη Ρωσία, βασικό παράγοντα στην περιοχή. Η Αρμενία ετοιμάζεται, όπως σας έχουμε ενημερώσει, να φιλοξενήσει την κοινή στρατιωτική άσκηση Eagle Partner 2023 με τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 11 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Σαργκής Χαντανιάν, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αρμενίας, υπερασπίστηκε την άσκηση ως κυριαρχικό δικαίωμα της Αρμενίας. Τόνισε ότι η άσκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των Αρμενοαμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των ειρηνευτικών αποστολών. Ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της χώρας στη CSTO δεν τη στερεί την εθνική της κυριαρχία. Όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Αρμενίας στον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, CSTO, ο Χαντανιάν διευκρίνησε ότι η Αρμενία δεν κάνει σχέδια αποχώρησης αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι η ίδια η CSTO που έχει νύψει τα σχήρας της με την Αρμενία και αποσύρεται, είπε ο Αρμένιος βουλευτής, προσθέτοντας πως αυτή είναι μια περίπλοκη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει την κατάλληλη ώρα. Ερωτηθείς για πιθανή προοπτική αντικατάσταση CSTO με άλλη συμμαχία, ο Αρμένιος βουλευτής είπε: «Πώς μπορεί να αντικατασταθεί η CSTO εάν η CSTO επιδεικνύει αδράνεια προς την Αρμενία? Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε ξανά με ένα τέτοιο είδους μηχανισμό που θα επιδείξει αδράνεια». Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η κυβέρνηση Αρμενίας έχει στείλει το καταστατικό της Ρώμης στο Κοινοβούλιο για πιθανή επικύρωση. Το καταστατικό της Ρώμης είναι η ιδρυτική συνθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σχετικά με αυτό, ο Χαντανιάν ξεκαθάρισε ότι η Αρμενία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όποιες συνθήκες θέλει και ότι δεν χρειάζεται να δοθεί καμία εξήγηση στη Ρωσία. Αν διαβάσετε το καταστατικό, θα δείτε ότι αναφέρεται σε μια σειρά από εγκλήματα πολέμου, όπως αυτά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Αζερβαϊτζάν στο έδαφος Αρμενίας τα δύο τελευταία χρόνια. Επιπλέον, το καταστατικό αντιμετωπίζει τη γενοκτονία ως έγκλημα και νομίζω ότι η Αρμενία ως χώρα απογόνων της γενοκτονίας έχει ηθική υποχρέωση να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό, είπε ο Χαντανιάν. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο αν σας άρεσε και να κάνετε εγγραφή στο MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.